Προφανώς στην σχολική καθημερινότητα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν είτε με φαινόμενα μεταξύ μαθητών, δηλαδή σχολικού εκφοβισμού, σχολικής βίας και μέσα και έξω από το σχολείο προφανώς, είτε ζητήματα παρεμβατικότητας, ακόμα και περιστατικών μεταξύ γονέων όπως διαπιστώσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, που πραγματικά αυτό όμως επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, αλλά και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Οι παρεμβάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας προς τις ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι έπρεπε να υπάρξει και ζητάμε να υπάρξει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που να μπαίνουν όρια όσον αφορά στο πώς παρεμβαίνει κάποιος και τι δυνατότητες έχει. Αυτό σε ένα βαθμό με τις διατάξεις που ενός νομοθετήματος από το Υπουργείο Παιδικαιοσύνης ότι όταν διαταράσει κάποιος τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας προβλέπεται ακόμα και ποινή φυλάκισης, είναι σε μια κατεύθυνση ορθή υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ο καθένας την ευθύνη που έχει απέναντι στα παιδιά, στους μαθητές και συνολικά στον κοινωνικό παιδαγωγικό ρόλο που έχει το σχολείο. Και αυτό που εμείς επιπλέον ζητάμε, γιατί αυτό από μόνο του δεν αρκεί, δηλαδή να υπάρχει ένα νομοθέτημα τιμωρητικών διατάξεων για αυτούς που διαταράσουν σχολική μονάδα, αλλά να υπάρχουν και μέτρα πρόληψης και ζητημάτων που έχουν να είμαστε καλύτεροι γονείς, καλύτεροι εκπαιδευτικοί και να ζητήματα και προβλήματα που έχουν να κάνουν όπως με την βία μεταξύ ανηλίκων θα πρέπει να τα δούμε με τη δέουσα σοβαρότητα. Πάνω σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν σχολές γονέων για επιμόρφωση σε ζητήματα που έχουν να κάνουν διαχείρισης της εφηβείας, της προεφηβείας, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, να επιμορφώνονται γονείς όσον αφορά με πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός παιδιού. Αυτό προφανώς συνδυάζεται και με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτά τα ζητήματα και την συνέργεια την απαιτούμενη που απαιτείται στο πεδίο μεταξύ γονέα εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, η ψυχολόγικη και η κοινωνική λειτουργία στη σημερινή κοινωνία πρέπει να είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της σχολικής κοινότητας, με μόνιμο όμως προσωπικό και όχι με αποσπασματικές προσλήψεις συμβασιούχων που έρχονται τον Δεκέμβρη με Γενάρη, που πάνε σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες και έχουν υπό την εποπτεία τους. Άρα το ουσιαστικό έργο είναι ισχνό σε σχέση με αυτά που μπορούν να αποδώσει αυτή η μερίδα ανθρώπων που έχουν την επιστημονικότητα και να μπορούν να βοηθήσουν τα σχολεία. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι, αλλά απαιτείται και πολιτική βούληση και χρηματοδότηση και θεσμικές παρεμβάσεις από την ίδια την κυβέρνηση και προφανώς συνολικά τη συντεταγμένη πολιτεία.